Ξεκάθαρη στάση της Γερμανίας που τάσεται στο πλευρό της Ελλάδας στις ελληνοτουρκικές διαφορές, καθώς από ελληνικού εδάφους και συγκεκριμένα την Αθήνα, η Υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ υπογράμισε με έμφαση πως είναι αδιαμφισβήτητη η κυριαρχία των ελληνικών νησιών, στέλνοντας μήνυμα στην Άγκυρα ότι δεν υπάρχουν περιθώρια άλλων προκλήσεων. Griechische Inseln, Lesbos, Chios, Rhodos und viele, viele andere sind griechisches Territorium. Und niemand hat das Recht, das in Frage zu stellen. Auch meine Regierung wird deswegen keinen Zweifel daran lassen, dass wir solidarisch an der Seite Griechenlands, solidarisch in und für unsere europäische Familie einstehen. Η θέση της Γερμανίας προκάλεσε όχι μόνο εκνευρισμό στην Άγκυρα, αλλά και διπλωματικό επεισόδιο και λεκτικό διαξυφισμό ανάμεσα στην Αναλένα Μπέρμποκ και τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος έσπευσε να κατηγορήσει τη Γερμανία για προπαγάνδα. Adalar konusunda siz zaten yorumu yaptınız. Yani Almanya'nın taraflı davrandığını Sayın Berbok'un bugün söylediğiniz Almanya'nın Yunanistan'ın yanında yer aldı dediniz. Oysa itilaflı konularda yani propagandalara inanıp da taraf tutmak doğru bir şey değil. Almanya'dan bizim beklentimiz bu değil. Bizim iç sınırlarımız yok. Bizim ortak dış sınırlarımız var. Bu nedenle bu ortak sınırımız, Avrupa Birliği'nin ortak sınırı da bizim için önemli bir konu. Burada bir farklı görüşlülerdeysek bu bir propaganda değil. Kendi ülkemizde ya da Avrupa Birliği'nde en büyük ülkesi olarak Almanya'da. Αντιπαράθεση υπήρξε και για το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. EGMR-Urteile zu achten und zu verteidigen, und zwar ausnahmslos und zu jeder Zeit. Dazu gehört für mich auch die vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte angeordnete Freilassung von Osman Kavala. Bu kadar karar uygulanmazken, Yunanistan'dan da geldiniz, bunları Yunanistan'a hatırlatmazken niye Osman Kavala konusunu sürekli gündeme getiriyorsunuz? Çünkü Osman Kavala... Η Μπέρμποκ προειδοποίησε επίσης για μια προκλητική επίθεση στη Βόρεια Συρία. Ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας επανήλθε στο θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων, λέγοντας ότι για την ελληνική κυβέρνηση και την ελληνική κοινωνία το ζήτημα παραμένει ανοιχτό. Με έναν ελιγμό, η Γερμανίδα Υπουργός απέφυγε να απαντήσει ξεκάθαρα, προχωρώντας σε διαφορετικές προτάσεις. Θα μπορούσαμε να παρέχουμε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όσους βρίσκονται εν ζωή ή να κάνουμε προγράμματα για τους νεότερους. Θα μπορούσαμε να συζητήσουμε για επενδύσεις για το μέλλον στα χωριά που επλήγησαν από τη γερμανική κατοχή. Επιδιώκουμε ειλικρινή συζήτηση γνωρίζοντας ότι δεν υποκαθιστά τις επανορθώσεις που ζητάτε και τα όσα διεπράχθησαν, ανέφερε η Γερμανίδα Υπουργός.